Κοντιλιές του Ηρακλείου πριν από λίγο, εκεί στην καρδιά της πόλης, εκεί στο άγαλμα του Βενιζέλου, βρίσκονται και βρέθηκαν ο Ζαχάρης και ο Μάριος. Ωστόσο, είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε κοντιλιές του Λασιθίου εδώ για την εκπομπή μας. Ο Νίκος ο Επιτροπάκης και ο Μάνος ο Επιτροπάκης είναι έτοιμοι, προκειμένου να γεμίσουν το τρίτο μέρος της εκπομπής. Το τελευταίο τρίτο μέρος για φέτος. Πάμε να συναντήσουμε τα παιδιά. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Ο Νίκος, να πω εγώ, να δώσω να θυμηθούμε πάλι, τα έχουμε ξαναπεί, 23 χρόνων, παίζει λίρα και ο Μάνος, 20 ετών, παίζει μαντολίνο. Σωστά? Ναι, πολύ σωστά. Τι μας έχετε ετοιμάσει? Λοιπόν, θα παίξουμε και εμείς μια κοντιλιά. Για πάμε από λίγο το... να ακούσουμε και μετά να πούμε και κάποια πράγματα. Από τον τόπο μας. Γέρα πετρίτη μου βοριά και μυρφιανέ μαέρα. Έλα σκόρπισε τα βάσανα και έτσι καημούς μου πέρα. Έλα γέρα πετρίτη καπουλιά, στη Βιάνο να σταθείτε. Πιάνω να σταθείτε, να γράψω στη φτερούγε σας μήνυμα να το πείτε. Χίλιες να δουν τα μάτια μου και να είναι σαν αγγέλη. Και να είναι σαν αγγέλη, πονεμένη μου καρδιά, εσένα μόνο θέλει. Γενικά, να σας ευχαριστήσω, Νίκο και Μάνο, βέβαια. Η σχέση των νέων γενικά με την παράδοση και την κριτική μουσική και τις όμορφες αυτές μελωδίες. Νικόλα, υποθέτω, είμαι σίγουρος, φαντάζεσαι ότι πρέπει να είναι ισχυρή. Μισό λεπτό, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το ακουστικό. Ναι, να το φτιάξουμε λίγο. Μισό λεπτό. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή σας ακούω μόνο εγώ. Ωραία, λοιπόν, αν μας ακούς λοιπόν μόνο εσύ, πρέπει να είναι ισχυρή η σχέση. Αυτό θέλω να πω, ότι είστε παιδιά που αγαπάτε την παράδοση, έτσι δεν είναι? Φυσικά, ναι, από μικρή έχουμε ασχοληθεί και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε, ειδικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου. Συνεργαζόμαστε και με τον Μανώλη τον Λιαπάκη, ναι. Ένα πολύ καλό και καταξιωμένο λαουτιέρι. Και ναι. Ένα εξαιρετικό άνθρωπο πάνω απ' όλα. Ναι, και το έχουμε πάρει λίγο πιο ζεστά, δηλαδή, τον τελευταίο καιρό, αλλά ασχολούμαστε από μικρή. Και το αγαπάμε πολύ. Πώς φαντάζεστε, πώς φαντάζεστε τα επόμενα χρόνια, ο στόχος ποιος είναι? Ο στόχος... κοίταξε να δεις. Λίγα βήματα, σιγά σιγά, να πατάμε σταθερά πρώτα απ' όλα και βλέπουμε. Σωστά. Προσγειωμένοι λοιπόν και βλέπουμε. Ναι, σίγουρα με πολύ μουσική όμως. Σίγουρα πολύ μουσική, σίγουρα να αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Αυτό που κάνουμε το νιώθουμε και μας αρέσει. Μπράβο, και αυτό παιδιά. Το κάνουμε κιόλας. Μπράβο, παιδιά. Είμαστε με έναν άνθρωπο μαζί, ένα εξαιρετικό συνεργάτη. Και από τόσο μικρή ηλικία, όταν συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους που έχουν, ας πούμε, φάει με το κουτάλι τα γλέντια και έχουν τρομερές παραστάσεις. Μόνο κερδισμένος βγαίνεις. Είμαστε μόνο από αυτό, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που από τόσο μικρή ηλικία έχουμε αυτή την τύχη. Νίκο και Μάνο,
ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εμείς θα τα ξαναπούμε, το μόνο σίγουρο. Δεύτερη φορά μας καλείτε. Θα τα ξαναπούμε, παιδιά. Εννοείται. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Καλό από το Σεπτέμβριο πάλι. Να είστε καλά.